Ο άνθρωπος είναι έμπειρος, ξέρει και μαγειρεύει καταστάσεις. Ναι, φαίνεται από το πλάνο νομίζω. Βέβαια, Υπήρχαν και τώρα κάποιες φωτογραφίες που δεν μπορούσαμε να τις ξαφνικά δείξουμε. τώρα άλλο να έχεις τον μπρόκολο και το σάσκουλο και άλλο αυτές τις δύο ωραίες παρουσίες. Μάλλον τίνηξε την ξανθιά και στην κουκκινομάλα Ναι. το μαγείρεμα. Το, τι να μαγειρεύσει με το σέσκουλο και τον μπρόκολο. Ενώ τα άλλα τα κορίτσια είναι αμέσως. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια και στο σκηνοθέτη και όλους Ναι. που ήθελαν να προστατεύσουν την τιμή και την υπόληψη των δύο πρωταγωνιστριών μαγειρικής του Ευέλπιδες του νέου. Ευαίσθητα βέβαια, προσωπικά δεδομένα. Βέβαια. Ναι. Οι ταινίες οι οποίες είναι ελεύθερες στην αγορά δεν έχουν προστατευτικό σε εκείνο το σημείο, ίσως χαμηλότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπράβο στο μάγειρα. Μάλιστα. Θα κάνει καριέρα, βλέπετε. Με την καριέρα, βλέπεις τον Λαζάρο και τους άλλους με τα σέσκουλα. Να ο άνθρωπος. Βρήκε την τύχη του. Και ναι. Γενναία τύχη, μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε, είναι καλοκαίρι. Την είδατε την κυρία Μαρίνα που έκανε τη βουτιά στην πισίνα. Όχι, για πάμε δεν... να δούμε, το νούμερο 29, παιδιά, το έχουμε. Πάμε. Έλα! Με τη φωτιά. Ποια είναι η κυρία, δεν κατάλαβα ποια είναι. Κυρία Μαρίνα Πατούλη. Κοιτάξτε. Για, η κυρία Μαρίνα Πατούλη. Ναι. Μια χαρά κρατείται η κυρία Μαρίνα Πατούλη. Ναι, όχι, ουσιαστικά λέει έχει συνέλθει από το χτύπημα του χωρισμού. Βρίσκεται σε καλή ψυχολογική διάθεση. Με το γιο της είναι. Όχι, με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Τι δεν ξέρετε, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη δεν ξέρετε. Ποιος είναι αυτός μοντέλο. Α, είχε... που λέγανε ολότερος άντρας. Μα ακριβώς. Προσφάτως είχαμε φωτογραφίες από καφέ που πίνανε μαζί. Τώρα είδαμε και τη βουτιά που κάνανε μαζί. Δεν έχεις όμως ένα τραγούδι να τις αφιερώσεις. Ποιο τραγούδι εσείς αφιερώνατε? Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Σε λίγες μέρες που γιορτάζει. Θα τις το αφιερώσουμε. Βέβαια, στις 17 Ιουλίου. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη χάρη της. Λοιπόν, Νίκος Παπαδάκης είναι αυτός, αλλά αφήστε τον Νίκο Παπαδάκη. Πάμε στο νούμερο 32, να δούμε το Τάσο Ξαρχό. Τον ξέρετε? Πάμε να δούμε. Για να το δούμε, παιδιά. Λοιπόν, τραγουδιστής, μοντέλο. Έχουμε άλλη φωτογραφία? Και την επόμενη φωτογραφία. Όχι. Τραγουδιστής, μοντέλο. Είναι και μοντέλο, σωστά. Είναι και τραγουδιστής, ναι. Σε συνέντευξή τους, μάλιστα, όταν στο διαδίκτυο συνέντευξη τώρα, για να δίνουμε όλες τις πληροφορίες, η ερώτηση που του είχαν κάνει είναι τι του αρέσει και ο Τάσος Ξερχός απάντησε ότι του αρέσουν τα αγόρια, αποκαλύπτοντας έτσι και την ταυτότητά του. Να μου σχολιάσει την ομορφιά του, όχι την ταυτότητά του, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε πάλι. Ιδέα άντρες, γεγόνας ή γυναίκες. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να σας δείξω και μία γυναίκα που πολλά έχετε πει, λάθος κατά με, αλλά πάμε να τη δείτε με μαγιό. 33 παρακαλώ. Κυρία Παπαρίζου με μαγιό. Σας αρέσει? Ποια, η Έλενα? Η Έλενα Παπαρίζου είναι, ναι. Έπιασε τόπο. Πάλι κακέ είπε. Όχι, έπιασε τόπο η κουβέντα. Μπράβο της. Επανήλθε στα φυσικά της μεγέθη. Μπράβο της και συγχαρητήρια. Πριν 2-3 μήνες ήταν ο Τόπαλο Μπιλ. Μπράβο που επανήλθε. Ελπίζω να μην έχει κάνει το Photoshop θαύματα. Εμένα αυτή η γυναίκα μου αρέσει. Μάλιστα. Η φωτογραφία σας αρέσει. Έχετε την καλοσύνη μου να χρησιμοποιείτε καλύτερους και πιο ήπιους χαρακτηρισμούς όταν αναφέρεστε κυρίως στην εμφάνιση μιας γυναίκας. Ωραία, διαγράφω το Photoshop. Όχι, και το υπόλοιπο να διαγράψετε πρέπει. Όχι. Είναι απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θα σας πάω επίσης να δείτε τον Ατζούν, τον επιχειρηματία. Δευτερόλεπτα. Τι κάνει αυτό, παιδί, πώς είναι, καλά. Έρχεται Ελλάδα, νομίζω ότι θα του στρώσετε εσείς το κόκκινο χαλί. Πάμε να δούμε το απόσπασμα του Ατζούν.
τώρα το κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κορίτσια μου. Α, καλή, αποκλείεται. Καλησπέρα σας. Hello. Τι κάνετε? Hello, Bajun, how are you? I'm so good. I'm so happy to be in your show. Yes. I've been knowing so many things about your show, yes, your ratings, everything. You are perfect. I love you. Thank you. Thank you. Then, θα είμαι στην Αθήνα. Α, μπράβο, μπράβο. Τον Θηλυκό, για τον Θηλυκό. Έρχεται Αθήνα. Ετοιμαστείτε. Γιατί όχι, μια χαρά παιδί μου. Ωραίο είσαι, είναι. Α. Α, μένα μου αρέσει ο Τσούν. Για πείτε μου, δηλαδή τα επιχειρηματικά του σχέδια σας αρέσει. Τα παντρευτεί σύντομα σας αρέσει. Ήρθε εδώ. Ναι. Τους έβαλε όλους στη σειρά. Στη σειρά, λέει. Γονάτισε. Και τους λέει και τώρα, ελάτε να σας εξηγήσω με πρακτικό τρόπο το Turkish Way. Και πάρα πολλοί έδειξαν το απολαμβάνουν. Καλλιτέχνες, παραγωγή, καναλάρχες. Μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του λέτε. Τα κατάφερε. Δεν είχε χαρά. Με μηνυτιάσεις. Ο Μητσινάς με το που βγήκε. Άνοιξε η καρδιά του. Έρχεται ο Τούρκος. Αυτά δεν είναι λίγο πράγματα, Σοφία μου. Δεν είναι λίγα πράγματα. Σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια. Δεν έρχεται και κάθε μέρα και όταν έρχεται βγάζει και σχέδια. Εκεί σου χρειάζεται η ΑΠΑΛ. Ναι. ΑΠΑΛ. Μήπως να του στείλετε δωράκι. Και σκεφτείτε στο. Λοιπόν, και πάμε δύο θέματα από το τομέα του αθλητισμού. Ναι, να προλάβουμε το. Ποιο? Του Κολαγόνου. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τραυματισμός για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο. Εσείς ξέρω. Το ματιάσανε. Το ματιάσανε το παιδί, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε και έχετε ενημέρωση άμεση για τα αθλητικά. Το ματιάσανε 2-2 τώρα. Πω. Οι αγώνες. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα μείνει απ' έξω. Μάλιστα. Ευχόμεθα να μην είναι τίποτα. Ωραία. Το ματιάσανε.